Ζούμε στο νοσοκομείο κτίριο τη Πανολάκη, στο σπίτι του κέντρου πρόληψη ο Καναλ Άλισσα και του εργαστηρίου ζωή. Ενό εργαστηρίου ζωή και κέντρου πρόληψη που έχει βραβευτεί με διεθνή βραβεία, ευρωπαϊκά βραβεία, διεθνή βραβεία στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κατάσταση Αξίωση που γίνεται στην Λισαβόνα. Και αυτό γιατί και τι καλέ πρακτικέ που εφαρμόζει, καλέ πρακτικέ που παντρεύουν την πρόληψη με την τέχνη και τον πολιτισμό. Στα πλαίσια λοιπόν αυτή τη καλή πρακτική για φέτο, για πρώτη χρονιά, αποφασίσαμε να κάνουμε έναν ξεχωριστό διαγωνισμό με θέμα ακριβώ αυτό που γίνεται στο εργαστήριο ζωή και το κέντρο πρόληψη, την προλήψη. Πρόκειται για έναν πρωτότυπο διαγωνισμό φωτογραφία, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα όλοι οι συμπολίτε μα. Έναν ξεχωριστό διαγωνισμό φωτογραφία που έχει στο επίκεντρό του την πρόληψη από τα μάτια των πολιτών μα. Θα στείλουμε λοιπόν φωτογραφίες που θα παραπέμπουν στην δύναμη και στις δυνατότητες που μας δίνει η πρόληψη, στο να δημιουργούμε δηλαδή ισχυρές προσωπικότητες, να δημιουργούμε χαρακτήρες, έτσι ώστε μέσα από αξίες και συμπεριφορές να μπορούν να βοηθούνται στη ζωή τους μακριά από κάθε είδους εξάρτηση. Οι λεπτομέρειες για τα στοιχεία του διαγωνισμού θα σας πούμε υπεύθυνοι του προγράμματος, του κέντρου πρόληψης. Εμείς καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν σε αυτόν τον πρωτότυπο διαγωνισμό, να στείλουν τις φωτογραφίες τους. Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου μπορούν να στείλουν τις φωτογραφίες τους στο link στο site που θα σας δοθεί ή να τηλεφωνούν στα τηλέφωνα που επίσης θα σας δοθούν στο κέντρο πρόληψης. Ενώ οι τελικές βραβεύσεις θα γίνουν 30 Σεπτεμβρίου, που είναι η ημέρα που θα κηρυχθεί η έναρξη των νέων προγραμμάτων. Ήδη έχουμε πάρα πολλές εγγραφές και για φέτος, ξεπεράσαμε τις 400 και ευελπιστούμε να ξεπεράσουμε και τις 500 εγγραφές. Έχουμε 33 τμήματα στο κέντρο πρόληψης και το εργαστήριο ζωής, 16 εκπαιδευτές και 8 άτομα προσωπικό. Τους αξίζουν συγχαρητήρια όλους, όπως αξίζουν συγχαρητήρια και σε όλα τα διαχρονικά τα διοικητικά συμβούλια του κέντρου πρόληψης. Είμαστε μια ομάδα, λειτουργούμε στην ομάδα. Το εργαστήριο ζωής χρηματοδοτείται από την Διευθυντή Θεσσαλίας και θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται γιατί έχει γίνει πλέον ένα απόσπαστο κομμάτι της οικονομίας της Λάρισσας αλλά και ολόκληρης της Θεσσαλίας και της Ελλάδας. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετέχουν σε αυτόν τον πρωτότυπο διαγωνισμό ενώ οι τελικοί νικητές θα πούνε από το ίδιο το κοινό, θα σας πούνε το μέρος στην πρόταση.